Γιατί χαρά είναι ακριβώς η απελευθέρωση από τον εαυτό σου. Γιατί αυτός είναι που σε φυλακίζει και σε δεσμεύει. Ναι, σήμερα μας όμως ο εαυτός μας είναι και ο μεγαλύτερος δυνάστης μας, έτσι. Ναι. Δεδομένου ότι, όπως είπε και η Μαρία, αυτή υποβάλλεσαι καθημερινώς ότι εσύ φταίς ή σου οι άλλοι με έναν τρόπο σου βάζουν στο μυαλό του σου, ναι, ότι εσύ φταίς κατά βάση για αυτό που σου συμβαίνει. Είναι πολύ δύσκολο. Και απέναντι και στα παιδιά σου. Γιατί τώρα ανοίξουμε. Πάντως δεν φταίει κανείς γενικώς. Είναι λάθος τρόπος σκέψης να αναζητούμε έναν φταίχτη και έναν ένοχο. Κανείς δεν φταίει για τίποτα. Απλώς υπάρχει ένα δρόμενο στο οποίο συμμετέχουμε κι εμείς. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε κομμάτι αυτού του δρόμενου, που είναι η ζωή. Είναι το γίγνεσθε, είναι η πραγματικότητα που ρέει. Και συμμετέχουμε σε αυτή. Δεν υπάρχει φταίχτης και ένοχος. Απλά αν έχουμε τη δυνατότητα ή αν διαχειριστούμε σωστά την πραγματικότητα και τον εαυτό μας, θα νιώσουμε καλύτερα. Εάν δεν το κάνουμε, θα νιώθουμε χειρότερα. Ή θα προχωρήσουμε περισσότερο. Μπορούμε να τελειοποιούμαστε, δηλαδή να γινόμαστε όλο και καλύτεροι μέσα από μια πορεία ζωής ή όλο και χειρότεροι. Αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητές μας. Κεφάλαιο παιδιά, τα οποία μπορούν να είναι μεγάλη χαρά και να είναι και μεγάλη θλίψη. Μιλώντας αυτά που λέγαμε από λίγο, δυστυχώς έχοντας συνηθίσει τα Χριστούγεννα με δώρα, κατανάλωση και παιδιά, κατά βάση, πολλές οικογένειες θα φτάσουν σε ένα σημείο φέτος που δεν θα μπορούν να ικανοποιήσουν τουλάχιστον στον βαθμό που θα ήθελαν τα παιδιά τους. Πώς συμπεριφέρεσαι σε ένα παιδί το οποίο είναι κακομαθημένο? Έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και ναι, πίεσης. Καταρχάς είμαι και εγώ ένας κακομαθημένος γονιός. Όλοι είμαστε. Που δεν μπορώ να στηρίσω κάτι από τα παιδιά μου. Είναι πολύ τραυματικό για μένα. Δεν το έχω μάθει δηλαδή και δεν το αντέχω. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα να απαντήσω αντικειμενικά κατά το δυνατόν σε αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, αυτό που ίσως δεν μάθαμε στα παιδιά μας τόσα χρόνια που μπορούσαμε να τους παρέχουμε κάποια πράγματα, αναγκαστικά θα τους το μάθαμε τώρα. Ότι δεν μπορώ. Νομίζω ότι στην επικοινωνία με τα παιδιά το σημαντικότερο είναι να κερδίσουμε τη σχέση. Δηλαδή την εμπειρία της καλής επικοινωνίας. Να μην υπάρξει εχθρότητα και αυταρχισμός και απομάκρυνση και απόσταση. Αλλά να πλησιάσουμε το παιδί και να το εξηγήσουμε με απλότητα τι είναι αυτό που συμβαίνει. Ότι σ' αγαπώ, σε καταλαβαίνω. Απλά δεν μπορώ να στο παρέχω. Θες να κάνουμε κάτι άλλο μαζί που να είναι δυνατόν σε εμάς. Θες να βρούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να χαρούμε. Το παιδί θέλει την αλήθεια, λοιπόν. Ναι, θέλει την αλήθεια και την αγάπη. Δεν θέλει να το επιβληθώ ή να αδιαφορήσω. Γιατί, συγγνώμη, Νικήτα, μου έχεις δει πάρα πολλές φορές παιδιά με μανάδες και πατεράδες. Κατά βάση μανάδες, αλλά τέλος πάντων συμμετέχω και οι πατεράδες, οι οποίοι τα τραβάνε από τα χέρια. Έχω σταματήσει σε μια βιτρίνα, ας πούμε, και φωνάζει, θέλω αυτό, και το τραβάνε από το χέρι και το σέρνουν. Χωρίς να μπορούν να το εξηγήσουν κατά βάση και οι ίδιοι ότι... Εντάξει, δεν έχουν και τη δυνατότητα οι γονείς κάθε φορά να φέρονται παιδαγωγικά, γιατί υποφέρουν και στεναχωριούνται οι ίδιοι. Όπως λες, και η μητέρα βιάζεται εκεί στη βιτρίνα, θέλει να πάει στη δουλειά της, δεν μπορεί να ασχοληθεί παιδαγωγικά με το παιδί. Γενικότερα όμως τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν τα πάντα καλύτερα από τους γονείς, νομίζω, τουλάχιστον το μέσο παιδί, εάν νιώσει ότι το πλησιάζουμε με αγάπη και με σεβασμό. Οπότε μετράει το κλίμα της επικοινωνίας περισσότερο και όχι το μήνυμα που θα του μεταφέρουμε. Και ο Άγιος Βασίλης, ο Κακομοίρης, ο οποίος γίνεται από κούμπι, γιατί. Εντάξει, εσύ μπορεί, μπαμπά, να το πάρουμε αυτό, αλλά ο Άγιος Βασίλης έχει πει, φτωχύνει πάρει... λίγο και ο Άγιος Βασίλης. Πώς θα το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά ότι περνάει κρίση ο Άγιος Βασίλης? Με την κρίση δεν μπορεί και ο Άγιος Βασίλης να φέρει πολλά πράγματα και θα φέρει κάτι πολύ μικρό. Άλλωστε, θα μπορούσαμε ακόμη και να κατασκευάσουμε κάτι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι εύκολο για μας, γιατί έχουμε μάθει σε άλλα πράγματα και μας τραυματίζει ως γονείς το να μην ανταποκρινόμαστε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια κατασκευή. Ακόμα και από πυλό ή από χώμα ή από χαρτί. Πώς κάνουν οι παλιοί άνθρωποι. Ναι. Τώρα μου έρχεται στο νου ότι παλιά παίζανε με τη σκιά και το φως, με τα χέρια που βάζανε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιο παιχνίδι. Καλά, ο Άγιος όμως είναι το μεγαλύτερο είναι ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα ως γονείς, γιατί κάπου είμαστε κι εμείς εξουθενωμένοι, κουρασμένοι, απογοητευμένοι και δεν έχουμε το κέφι και τη διάθεση να προσεγγίσουμε το παιδί για να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά μαζί του. Άλλωστε, πολλές φορές δεν έχουν επικοινωνήσει μαζί μας έτσι και οι άλλοι. Δεν μας έχει πλησιάσει κανείς με αγάπη, δεν μας έχει αποδεχθεί τους ίδιους. Δεν μας έχουν σεβαστεί αρκετά και δεν μπορούμε και εμείς να σεβαστούμε. Παραμένουμε σε μια διαμαρτυρία και σε μια απέτηση. Αυτό το δίπολο διαμαρτύρομαι για κάτι αρνητικό που κάνεις και απαιτώ αυτό που θέλω από σένα, είναι πολύ ασφυκτικό και μας κλείνει και χαλάει τις σχέσεις μας. Το θέμα είναι θα συναντηθούμε σωστά κάποια στιγμή, τα παιδιά και οι γονείς. Είναι πολύ δύσκολο στο βαθμό που μπορούμε. Εγώ αυτό προτείνω κυρίως, να μην ξεπεράσουμε τις δυνατότητές μας. Αν μπορούμε να ζήσουμε την αγάπη, θα τη ζήσουμε, αλλά στο βαθμό που μας είναι δυνατόν. Αν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει να γίνεται και χαμός και φασαρία και ταραχή και σύγχυση. Όταν βλέπουμε σε ένα σπίτι συγκρούσεις, καυγάδες,
Υπάρχει πάθος, ε. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να το δικαιολογήσουμε κιόλας, αλλά ούτε να το κατηγορήσουμε. Το αποδεχόμαστε με μια νυφαλιότητα ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που μπορούμε να ζήσουμε. Και με άριστα το 10, αν πιάσουμε ένα 5 σε μια οικογένεια, μην πω και 4, είναι αρκετά καλά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με το 4, με άριστα το 10, σε επίπεδο ποιότητας επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να τα περνάμε πολύ καλά μέσα στο σπίτι, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Αν όμως μας έχει δωρηθεί αυτή η δυνατότητα και λειτουργεί και μπορούμε να το ζήσουμε ακόμη καλύτερα. Αλλά δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Ναι, αλλά πόσο εύκολο είναι σε μια. Αρχίζει να ενδιαφέρεσαι για την ψυχολογία, μου φαίνεται. Θα σε χαλάσει. Όχι, πολλά χρόνια. Ναι. Σε μια οικογένεια με τους δεσμούς οικογενειακούς που έχουμε μάθει από μωρά παιδιά. Ότι ο αδερφός σου, η αδερφή σου, ο ξαδερφός σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου. Και είσαι υποχρεωμένος να είσαι στο 9 στο 10, όχι στο 4 στο 10 στην επικοινωνία. Ακόμα και αν καταπατείς τα δικά σου προσωπικά. Εγώ προτείνω, αν το κάνουμε για λίγο, όπως είπατε το κάνω και εγώ, ας το κάνουμε σωστά. Ναι. Δεν χαλάσω κόσμο. Ως ρόλο πάντα. Ως ρόλο για λίγο. Δεν πειράζει να προσφέρουμε κάτι στους άλλους. Βλέπεις τώρα την πεθερά σου. Πρέπει να της πεις το πρόβλημά σου, ξέρω εγώ, ή να διαμαρτυρηθείς γιατί κάποτε σε δυσαρέστησε. Πες της χρόνια πολλά, τι κάνεις. Αυτό που θέλει. Εγώ, ας πούμε, παλιότερα, όταν ήμουν νέος, μπορούσα να συναντήσω κάποιον άνθρωπο και αντί να του πω χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να του πω άραγε γεννήθηκε ο Χριστός, είναι Θεός ή είναι αληθινό αυτό που ζούμε. Δεν χρειάζεται φιλοσοφία, νομίζω, με οποιονδήποτε άνθρωπο, ούτε να εξωτερικεύσω βαθύτερα συναισθήματα και απορίες. Απλώς παίζω τον κοινωνικό ρόλο. Αργότερα, όταν πάω με ένα κολλητό φίλο ή με έναν άνθρωπο που εκτιμώ ή που μπορώ να είμαι ελεύθερος μαζί του, μπορώ να εκδηλώσω οτιδήποτε. Αλλά στους άλλους, ας προσφέρουμε αυτό το κοινωνικό για να το ζήσουμε το απλό. Ειδικά στους γονείς. Έτσι, και στους συγγενείς. Οι συγγενείς, ναι, οι συγγενείς δεν είναι τα άτομα με τα οποία θα επικοινωνήσουμε αυθεντικά. Δεν υπάρχει λόγος. Αυτό με φίλους μπορεί να γίνει, γιατί τους φίλους τους επιλέγουμε. Τους συγγενείς είναι τυχαίοι να τους συναντάμε. Δεν χρειάζεται. Καλά. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι υπάρχουν και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι και κάποιες οικογένειες που είναι και εξαιρετικοί σαν φίλοι. Ναι. Και πολύ καλές σχέσεις. Αλλά δεν χρειάζεται να επιδιώκουμε πολλά, να μην έχουμε υψηλές προσδοκίες. Καλά, έτσι, ήσυχα να περάσουμε. Κατά το δυνατόν, αλλά και να τσακωθούμε, δεν πειράζει. Δεν κακό. Όχι, όχι. Πόσο, γιατί τον προτιμάμε τον Νικήτα, γιατί δίνει πολύ χρηστικές συγκεκριμένες πληροφορίες. Και δεν πειράζει ό,τι και να γίνει. Μα είναι προφανές, είναι αυτό που σου λέω και εγώ στο διάλειμμα. Ότι δεν χρειάζεται να τρελαίνεσαι, έτσι Γιάννη. Ναι, όχι, όχι, γιατί το κακό είναι παρόν. Έτσι. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από την αρνητικότητα. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει κάτι που μας ενοχλεί. Αν συμβιώνουμε αρμονικά με την ενόχληση, θα πηγαίνουμε πολύ καλύτερα. Να γίνουμε βούδες, δηλαδή. Άρα θλιμμένη χαρά. Λίγο βούδες. Ναι, η χαρούμενη θλίψη. Ναι. Κάτι από τα δυο. Ναι, όχι, δεν μπορεί να υπάρξει και θλίψη χωρίς χαρά. Ναι. Η χαρά χωρίς θλίψη. Και να υπάρχει είναι για λίγο. Μετά θα πέσει. Εκπίπτουν τα συναισθήματα. Είναι αημεταβαλλόμενα. Και ξεκούραση, βέβαια, αδερφέ. Το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Μια φράση στις τελευταίες μήνες που δεν την έχουμε καταβάσει. Δηλαδή θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε ενεργητικά. Μπορούμε να κάνουμε και παθητικά πράγματα. Παθητικά, ναι, και τίποτα. Μπορείς να βλέπεις τηλεόραση. Α, μπράβο. Το χασομέρι, δεν είναι, ναι, άγιο χασομέρι. Να χασομερίσεις λίγο, να κάνεις κάτι που δεν έχει χρησιμότητα, δεν έχει χρηστικότητα. Απλά το κάνεις για το κέφι σου. Το να παίξεις, ένα παιδί αυτό κάνει συνέχεια. Κάνει κάτι που δεν χρησιμεύει. Γι' αυτό αυτό που κάνει είναι υπέροχο. Και βέβαια, θυμηθούμε ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία μπορεί να παίξουν πραγματικά τα πάντα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα χρόνο θέλουν, χώρο θέλουν και ένα σύντροφο. Μια βρύση που στάζει, έτσι. Ναι, βέβαια, ακόμα τα και πάντα μια είναι βρύση παιχνίδι. Που στάζει. Ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε. Δηλαδή, δεν είναι παιχνίδι ένα ακριβό αντικείμενο που θα μεταχειριστώ. Είναι μια διάθεση και μια επικοινωνία και μια δράση. Χριστουγεννιάτικο δέντρο βάζουμε. Νομίζω, ναι, γιατί ναι. Όχι. Σαν παιχνίδι. Ναι. Και εμείς πρέπει να βάλουμε τώρα που το λες. Σου ντύσω στολίδια και λαμπάκια. Ναι, έτσι. Ο Γιάννης από πίσω θα κάνει τον τάραντο. Νικήτα, τώρα τι να πούμε. Να πούμε χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά. Καλά να περάσετε. Φάτε, πιείτε. Παίξτε το ρόλο σας όλοι, να παίξουμε το ρόλο που μας αρμόζει. Και να ξεκουραστούμε. Γιατί τελικά από εκεί ξεκινούν και καταλήγουν όλα. Θα ξεκουραστούν κάποια στιγμή, μια και καλή. Αλλά μέχρι τότε έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Που δεν ξέρεις ποτέ, βέβαια, χτύπα ξύλο, αλλά. Γενικώς πάντα δουλεύουμε λιγάκι χαροπά όλο αυτό που γίνεται, έτσι. Χαλάρα. Χαλάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή γιορτή. Να είστε καλά και εγώ χάρηκα.